Δυστυχώς, Νίκη, αυτόπτες μάρτυρες και αυτό το βράδυ αριθμοί. Αν μπορείτε να δείτε, να αποτυπώσουμε καλύτερα την εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπετε τα στενοφόρα εδώ, στο Λαϊκό Νοσοκομείο, να είναι παρατεταγμένα. Οι διακομιδές είναι αρκετές μέχρι και αυτή την ώρα. Έχει ξεκινήσει την εφημερία τους στις 2.30 ώρα και ξεκίνησε με μόλις 20 άδεια κρεβάτια από τα 90, νοσηλεύοντας ασθενείς με κορονοϊό. Πριν από λίγη ώρα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, γέμισαν από τα 20 τα 10. Οπότε φαντάζεστε τι ακριβώς θα είμαστε γίνει ακόμη στην το αρχή βράδυ. Πίσω σου, βλέπετε, Γεωργία, βλέπουμε στιγμή... διακομιδή. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι αυτή η εικόνα που έχουμε όλες αυτές τις ώρες εδώ πέρα. Οι διακομιδές είναι αρκετές μέχρι και αυτή την ώρα. Ένας ασθενής εδώ στο Λαϊκό Νοσοκομείο νοσηλεύεται σε θάλαμο, σε απλό θάλαμο, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη λίστα του ΕΚΑΒ, όπου ψάχνουν κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο κλειός όμως, Νίκης, φύγει και για το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, το οποίο εφημερεύει. 8 ασθενείς με κορονοϊό βρίσκονται προσωρινά. Και γιατί το λέω αυτό, θα σας εξηγήσω. Διασωληνωμένοι στην καρδιοαναπνευστική μονάδα ζωγόνησης, όπου αυτή τη στιγμή ψάχνουν και εκεί κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε άλλο νοσοκομείο. Ενώ πριν από λίγη ώρα και στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα έκλεισε η χειρουργική κλινική, όπου νοσηλεύονται επίσης διασωληνωμένοι 3 ασθενείς με κορονοϊό. Φαντάζεστε ότι και αυτή η νύχτα θα είναι μια νύχτα κόλαση, όπως μας λένε οι υγειονομικοί, όλες αυτές τις μέρες με την πανδημία να κορυφώνεται. Έτσι είναι. Λοιπόν, είναι πολεμικές συνθήκες, το πιστοποιούν και οι εικόνες και το ρεπορτάζ που μας μετέφερες, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πολύ.